Χρειάζεται πάντοτε μια απόσταση για να βγει ένα νόημα. Να είσαι μέσα στο... όντας μέσα στην εικόνα, αλλά και έξω από αυτή. Μέσα στο πλήθος, δεν γίνεται να έχεις νόημα, είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες. Βλέπεις. Και υπάρχει ο χρόνος όμως, υπάρχει ένας χρόνος, ένας μέσος χρόνος όλων των δράσεων. Αυτό μπορεί να σε κρατήσει σε απόσταση. Να μην βρεθείς μέσα σε μια χαρούμενη κατάσταση ότι είναι ο κόσμος που ξέρεις και όλα κινούνται κάτω από ένα παραμύθι που το γνωρίζεις και έχεις γαλουχηθεί πολύ καλά μέσα σε αυτό. Υπάρχει ένας χρόνος. Τικ, τακ, τικ, τακ, τικ, τακ. Είναι ο χρόνος αντίληψης. Ο μέσος χρόνος αντίληψης σε οποιαδήποτε κίνηση, είτε είναι γρήγορη είτε είναι αργή. Τικ, τακ. Κανένα αφήγημα άλλο. Ο καθένας δρά, αλλά έχει έναν χρόνο. Μέσα σε αυτό το χρόνο μπορείς να μιλήσεις, μπλέκεται η σκέψη η μία με την άλλη. Οπότε και τα συμφέροντα του καθενός τελείως διαφορετικά το ενός από το άλλο. Και μέσα σε αυτό το χρόνο, τικ, τακ, τικ. Μπορεί να είσαι και μέσα στην κίνηση, ας πούμε. Μέσα στην ψυχή της κίνησης και σε παρακολουθούν. Και ο οποίος δεν είναι βήμα, αλλά είναι και το βήμα. Ώσπου να διαφοροποιηθείς από τους άλλους, αλλά να μην είσαι και ξένος. Αλλά ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις, κάποια συμφέροντα, κάποιες προθέσεις. Τικ, τακ, τικ, τακ, τικ, τακ, τικ, τακ, τικ, τακ. Ακριβώς μέσα στην εικόνα, αλλά ο νους έξω από αυτή. Μέσα στην εικόνα, μέσα στις τόσες πληροφορίες, αλλά ο νους έξω από αυτή. Στην όλη αυτή η εικόνα είναι μια αντανάκλαση από ένα δίχτυο από σκέψεις. Και εσύ ξένος σε ένα οικείο κόσμο ή οικείος με μια απόσταση. Στον προσωπικό χρόνο σκέψης, τελείως διαφορετικός ο ένας από τον άλλο και τελείως διαφορετική η μία στιγμή με την μια άλλη.